Απόστολος Ιησού Χριστού προς τους παρεπιδήμους, τους διασπαρμένους εις Πόντον, Γαλατίαν, Καπαδοκίαν, Ασίαν και Μυθινίαν, εκλεκτούς κατά πρόγνωση Θεού Πατρός, δια του αγιασμού του Πνεύματος, εις υπακοήν και ραντισμόν του αίματος του Ιησού Χριστού, τρισυχή χάρις και ειρήνη εις εσάς. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όσοις κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννησε ημάς, εις ελπίδα ζώσαν, δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντον και αμάραντον, σε φυλαγμένην εν της ουρανής, δι ημάς, ήτινες με την δύναμη του Θεού, φυλατώμεθα δια της πίστεως, η σωτηρία νετήμην αποκαλυφθείαν το εσχάτο καιρό, για το οποίο αγκαλιάστε, αν και τώρα ο λίγον, αν χρειαστεί, λυπηθείτε διαφόρης πειρασμοί, είναι η δοκιμή της πιστεώς σας, πολύ τιμιωτέρα ούσα παρά το χρυσίον το πτυρόμενον, για πυρός δε δοκιμαζόμενον, ευρετή σέπαινον και τιμήν και δόξαν, όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον αν και δεν είδετε, αγαπάτε, εις τον οποίον αν και τώρα δεν βλέπετε αυτόν, πιστεύοντες όμως, αγαλιάστε με χαράν ανεκλάδιτον και ένδοξον, απολαμβάνοντες στο τέλος της πίστεώς σας την σωτηρία των ψυχών. Περί της οποίας σωτηρίας εξεζήτησαν και εξηρέμησαν οι προφήτες, οι προφητεύσαντες περί της χάριτος, ή της έμενε να έλθει εις εσάς. Ερευνώντες εις Κίνας, υπείων καιρών επανέρωνε το εναυτής πνεύμα του Χριστού, ότε προεμαρτύρει τα πάθη του Χριστού και τα μετατάπτα δόξα. Εις τους οποίους απεκαλύφθη ότι ουχή διε αυτούς, αλλά δι' ημάς υπηρέτουν αυτά, τα οποία τώρα ανηγέλθησαν προς εσάς, για τον κηρυξάντων το Ευαγγέλιο εις εσάς, εν πνεύματι Αγίω, το αποσταλέντι απ' ουρανού, εις τα οποία επιθυμούσι οι άγγελοι να παρακύψωσι. Δια τούτο, αναζωσθέντε στα σωσία τη διανία σα, εγκρατεύεστε και έχετε τελεία ελπίδα ει τη χάρη την ερχομένη σε εσά όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός. Ω τέκνα υπακοή, μη συμμορφούμεν με τα σπροτέρα επιθυμία, τα οποία είχε την αγνία ημών. Αλλά καθώ είναι άγιο εκείνο, όσοι σα εκάλεσε, ούτω και εσεί γίνεστε άγιοι εν πάση διαγωγή. Διότι είναι γεγραμμένον, Άγιοι γίνεστε, διότι εγώ είμαι Άγιος. Και αν επικαλείστε Πατέρα, τον κρίνοντα προσωπολίτως κατά το έργο εκάστου, διάγεται με τα φόβου των καιρών της παροικίας σας. Εξεύρονται ότι δεν εντρώθηκε από τις ματέας πατροπαραδότης διαγωγής ημών διεφθαρτών αργυρίου ή χρυσίου, αλλά δια του τιμίου αίματος του Χριστού ως αμνού, αμόμου και σπύλου. Ως εσύ το μεν προορισμένος προκαταβολής κόσμου επανερώθη δε εν της εσχάτης κερίης διά σας, τους πιστεύοντας δια του εις τον Θεό, τον αναστήσαντα αυτών εκ νεκρών και δόντα εις αυτών δόξαν, ώστε η πίστη σας και η ελπή σας να είναι εις τον Θεό. Καθαρίστοντες λοιπόν τα ψυχά σας με την υπακοή της αληθείας για του πνεύματος, προς φιλαδελφίαν ανυπόκριτον, αγαπήσατε εν θέρμος αλλήλους εκ καθαράς καρδίας, επειδή αναγεννήθηκε ουχή εξ αρτούς σπέρματος, αλλά αφάρτου, για του λόγου του Θεού του ζώντος και μένοντος εις τον αιώνα, διότι πάσα σάρξην ως χόρτος και πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθος χόρτου. Εξηράνθη ο χόρτος και το άνθος αυτού εξέπεσε. Ο λόγος όμως του Κυρίου μένει στον αιώνα και ούτως είναι ο λόγος ο Ευαγγελιστής εις εσάς. Ο Πέτρος, όχι ο Γιανακάκος ο δικός μας, ο Σίμων Πέτρος. Ο Σίμων Πέτρος λοιπόν ήταν ο ψαράς της Γαλιλαίας, τον οποίον ευρύχε ο Ιησούς Χριστός και τον εκάλεσε. Δεν ήταν τυχαία η πρόσκληση του Κυρίου, η κλήση του Κυρίου για τον Πέτρο. Ο Κύριος είδε μέσα στο χαρακτήρα του Πέτρου τον άνθρωπο ο οποίος θα έπρεπε να ηγηθεί όλων εκείνων των μαρτύρων του Ιησού Χριστού, των Αποστόλων.
Και πραγματικά ο Πέτρος έπαιξε θεμελιακό ρόλο, τον οποίο του αναγνώρισε και ο Κύριος. Σύσε Πέτρος και την ταύτην την πέτρα. Όχι ότι ο Πέτρος ήταν η πέτρα ήταν ο Χριστός. Αλλά έκανε την ομολογία ο Πέτρος, σύσε Χριστός, Γιος του Θεού του Σόντος. Και αυτό δεν ήταν δικό του βέβαια, το Πνεύμα το Άγιον του το απεκάλυψε, ο Πατήρ ο Ενδύς Ουρανής. Αλλά όμως ο Κύριος και σε άλλη περίπτωση πάλι του λέει θα σου δώσω τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών. Και σε όποιον ανοίξει, δηλαδή θα είχε την διάκριση δια του Πνεύματος ποιον θα πρέπει να δεχθεί μέσα στην Εκκλησία ή ποιον δεν θα πρέπει να δεχθεί. Και εφαρμογή αυτή τη εξουσία, α το πούμε, που έδωσε ο Χριστός στον Πέτρο, και όχι μόνο στον Πέτρο και σε όλη την Εκκλησία του, ήταν τότε με τον Ανανία και τη Σάπφυρα. Εκράτησε την αμαρτία του και αυτοί απέθαναν. Ο Πέτρος λοιπόν ο ψαράς, ο γράμματος, άνθρωπος της Γαλιλαίας, ψαράς όλη τη ζωή, δεν ήξερε τίποτε άλλο από το ψάρεμα και δεν φαίνεται ότι ήταν και πλούσιος όπως ήταν ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος, οι γη του Ζεβεδαίου που είχαν και υπηρέτες στο πλοίο τους, στο πλοιάριό τους. Ο Πέτρος φαίνεται πως ήταν αυτός μαζί με τον αδελφό του τον Ανδρέα. Εκλήθη στον Κύριο και ο Ανδρέας του είπε, βρήκαμε τον Ιησού, τους κάλεσε βέβαια ο Κύριος, αφήσαν τα δίχτυα τους και ακολουθήσανε, αλλά φαίνεται πως ο Ανδρέας πήγε πρώτος και φώναξε και τον Πέτρο. Ο Πέτρος είχε ένα χαρακτήρα λιγάκι με σκαμπανεβάσματα, θα έλεγε κανείς. Ήτανε μια απλή καρδιά, αγαπούσε τον Κύριο πάρα πολύ, αλλά την ίδια στιγμή που αγαπούσε τον Κύριο είχε και κάτι πτώσεις φοβερές, αυτές πριν από την Πεντηκοστή. Θα θυμηθούμε επί παραδείγματι πόσο είχε πει στον Κύριο ότι κι αν όλοι σ' αρνηθούν εγώ δεν θα σ' αρνηθώ ποτέ και τον αρνήθηκε τρεις φορές στην αυλή του αρχιερέα, όπως ο Κύριος του είπε. Απ' την άλλη μεριά τον βλέπουμε που τραβάει μαχαίρι και κόβει το αυτί του υπηρέτου εκεί του αρχιερέα, του έκοψε τα αυτί και ο Κύριος του είπε βάλε την μάχαιρα στην θήκη, όποιος έδωσε μάχαιρα, μάχαιρα θα λάβει και θεράπευσε το αυτί του υπηρέτου του αρχιερέα. Τον βλέπουμε ακόμα, αγαπούσε τον Κύριο, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, και τον βλέπουμε όταν ο Κύριος ήλθε στο πλοιάριο πατώντας απάνω στα κύματα, τόσο ενθουσιώδης ώστε να του πει του Κυρίου «Κύριε, να έρθω προς εσέ». Και ο Κύριος τον κάλεσε. Και όσο έβλεπε προς τον Κύριο, πάτησε απάνω στα κύματα και περπάτησε. Αλλά όταν είδε τα κύματα και φοβήθηκε, έστρεψε τα μάτια του από τον Κύριο, άρχισε να βυθίζεται. Ο Πέτρος μας δίνει θαυμάσιες ιστορίες πραγματικά με τη ζωή του. Μετά την Πεντηκοστή, στην οποία ηγήθηκε των Αποστόλων στην μαρτυρία η οποία δόθηκε στα πλήθη, αυτός τέθηκε επικεφαλής και αυτός έκανε την ομιλία μετά την Πεντηκοστή προς τα πλήθη και τους ερμήνευσε, τους εξήγησε ότι αυτό ήταν το Πνεύμα το Άγιον και δεν ήταν μεθυσμένοι όπως αυτοί ενόμιζαν. Ο Πέτρος πραγματικά παίζει ένα σπουδαίο ρόλο στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Ακόμα και η σκιά του από ό,τι που παρήρχετο, διήρχετο, εθεράπεται. Και βγάλανε αρρώστους στις κλίνες για να περάσει και η σκιά του Πέτρου ή το μαντίλι του. Το μαντίλι του Πέτρου το γυρίζανε και εθεράπεται. Ακόμα θα τον θυμηθούμε ότι ήταν αυτός που άνοιξε την πόρτα στους εθνικούς, διότι εκλήθη από τον Κύριον να πάει στον Κορνήλιο και να του κηρύξει και ήταν η απαρχή των εθνικών στην πίστη, χάρη στην μαρτυρία του Πέτρου. Και ακόμα θα θυμηθούμε το μεγάλο εκείνο γεγονός της φυλάκησής του που ο Ηρώδης τον προόριζε για να τον αποκεφαλίσει, πως ο Κύριος τη νύχτα έστειλε τον αγγελό του και άνοιξε την πόρτα, έπεσαν οι αλυσίδες και ενώ εφυλάσσεται από τέσσερες τετράδες στρατιωτών, ανοίξαν οι πόρτες, ανοίξαν οι αλυσίδες και ο Πέτρος βγήκε έξω και ελευθερώθηκε. Πραγματικά ο Πέτρος έπαιξε ένα σπουδαίο ρόλο.
Ως που εμφανίστηκε ο Απόστολος Παύλος, βέβαια, ο οποίος είχε μια ειδική κλίση για τους εθνικούς. Ο Πέτρος είχε αποστολή μάλλον στους εκπεριτομείς, όπως είπε ο Απόστολος Παύλος, εγώ εις τα έθνη, εκείνη στην περιτομή. Και φαίνεται πως εργάστηκε μεταξύ των Εβραίων περισσότερο Πέτρος. Αλλά στα τέλη της ζωής του τον ευρίσκομαι, όταν έγραψε και την επιστολή αυτή, την απευθύνει την επιστολή από την Βαβυλώνα. Φαίνεται πως στην Βαβυλώνα υπήρχε, μετά την κατάληψή της από τον Κύρο, υπήρχε μεγάλη εβραϊκή κοινότητα. Μεγάλη εβραϊκή κοινότητα, στην οποία πραγματικά οι Απόστολοι την είχαν κατά νου, ο Πέτρος την επισκέφτηκε το 41, στα χρόνια του Κλαβδίου, τότε που πέθανε ο Κλάβδιος αυτοκράτορας, υπήρξε λοιμός, έπεσε αρρώστια εκεί στην Βαβυλώνα, εθέρισε πολλούς και πολλοί από τους Εβραίους φύγανε και πήγανε στη Σελεύκια. Εν τω μεταξύ υπήρξε και άλλο γεγονός, ο λοιμός μου φαίνεται και κάτι άλλο που έδιωξε πολλούς, αλλά 5 ξαναγυρίσανε. Στα 20 χρόνια που μεσολάβησαν, μέχρι τότε ο Πέτρος επήγε κάτω στην Βαβυλώνα, σε εκείνη την Ιουδαϊκή κοινότητα και κήρυξε το Ευαγγέλιο. Την επιστολή του την απευθύνει, την πρώτη Πέτρου, για την οποία δεν αμφισβητείται το κύρος της. Δεν αμφισβητείται το κύρος της για τη θεοπνευστία, για τον κανόνα, συμπεριελήφθη και γίνει και δεκτή στον κανόνα, ως θεόπνευστο βιβλίο. Το απευθύνει προς τους παρεπιδήμους διεσπαρμένους στον Πόντο, στη Γαλατία, Καπαδοκία, Ασία, Βιθινία. Αυτές οι περιοχές της Μικράς Ασίας δεν ήταν περιοχές του έργου του Πέτρου, διότι ο Πέτρος ποτέ φαίνεται δεν πήγε εκεί. Ούτε και φαίνεται από πουθενά στη γραφή ότι εργάστηκε στα μέρη εκείνα. Αυτός ήταν αγρός του Απόστολου Παύλου. Ο Απόστολος Παύλος είχε εργαστεί σε αυτά τα μέρη, Πόντο, Γαλατία, Καπαδοκία, Ασία, Μικρά Ασία δηλαδή, Βιθινία, και είχαν φυτευτεί εκκλησίες από τον Απόστολο Παύλο. Τώρα ο Πέτρος απευθύνεται προς τους παρεπιδήμους. Θα νόμιζε κανείς πως είναι μόνον οι Εβραίοι, οι Σκόρπιοι, στα μέρη αυτά. Αλλά φαίνεται πως μάλλον αφορούσε και εθνικούς, και οι εθνικοί ήσανται περισσότεροι παρά οι εκπεριτομείς σε εκείνες τις περιοχές όπου έγραψε την επιστολή του ο Πέτρος. Τώρα, αφού δεν τους ήξερε και αφού δεν τους είχε αυτός εργαστεί, γιατί έστειλε την επιστολή, φαίνεται πως σε κάποια περίοδο άλλοι τη τοποθετούν όταν ο Απόστολος Παύλος συνελήφθη στη Ρώμη και εθανατώθηκε. Μέχρι του θανάτου του Πέτρου, που φαίνεται συνέβη λίγο αργότερα, ο Πέτρος, ευρισκόμενος στην Βαβυλώνα, απευθύνει επιστολή εις τους παρεπιδήμους εκεί, Σκόρπιους χριστιανούς, πιστούς, για να τους πληροφορήσει για την άπαξ παραδοθήσαν χάριν, για να τους στηρίξει δηλαδή στο Ευαγγέλιο και στην κοινή πίστη. Έγραψε σε αυτούς. Βέβαια ο χρόνος που σκέπτεται κανείς από το τέλος, από τον θάνατο του Αποστόλου Παύλου μέχρι του θανάτου του Πέτρου, δεν είναι μεγάλος, διότι ο Απόστολος Παύλος πρέπει να θανατώθηκε γύρω στο 67 με 68, μάλλον στον τελευταίο χρόνο του Νέρονος, της βασιλείας του Νέρονος. Θανατώθηκε ο Παύλος και δεν υπήρξε χρόνος πολύ για να απευθύνει την επιστολή αυτή, γι' αυτό και μερικοί σκέπτονται ότι μάλλον η επιστολή θα πρέπει να γράφτηκε γύρω στο 62-63, σε κάποια εποχή που ο Παύλος ή βρισκόταν σε ιεραποστολική περιοδία και ήταν μακριά από τα μέρη εκείνα, ή ήταν η πρώτη του φυλάκιση. Πάντως είναι άγνωστες οι συνθήκες. Οπωσδήποτε απευθύνει επιστολή σε όλους αυτούς τους Σκόρπιους χριστιανούς για να τους στηρίξει στην χάρη και την πίστη η οποία παρεδόθη άπαξ εις τους Αγίους.
Τους δίνει μάλιστα και χαιρετισμό από μια γυναίκα, ασπάζεται ημάς η συνεκλεκτή, όπως λέει εν Βαβυλώνη συνεκλεκτή. Μερικοί νόμισαν μήπως είναι εκκλησία αυτή, η εν Βαβυλώνη συνεκλεκτή, αλλά αφού απευθύνεται σε άτομα, στους παρεπιδήμους, διασπαρμένους στο Πόντο, στη Γαλατία, Καπαδοκία, Ασία, Βυθινία, φαίνεται πως η εν Βαβυλώνη συνεκλεκτή δεν αποκλείεται να ήταν η γυναίκα του, για την οποία έχουμε πληροφορίες ότι εγύριζε μαζί του, το λέει ο Απόστολος Παύλος, ή δεν μπορώ εγώ σαν τον Πέτρο και τους άλλους Αποστόλους να περιάγω γυναίκα αδελφή. Ο Πέτρος είχε λοιπόν την σύζυγό του μαζί του και δεν αποκλείεται να στέλνει χαιρετισμούς από την γυναίκα του, αλλά την ονομάζει προς τους εκλεκτούς, συνεκλεκτή και αυτή η οποία ήταν μαζί του στην Βαβυλώνα, ή κάποια άλλη πιστή η οποία είχε κάποια φήμη εκεί στην Βαβυλώνα για την πίστη της. Πάντως η επιστολή αυτή γενική βέβαια προσπαθεί να στηρίξει την πίστη και να ενθαρρύνει τους πιστούς, τους διεσπαρμένους στον πόντο και σε όλα αυτά τα μέρη της Μικράς Ασίας, να τους στηρίξει στην αγιωτάτη πίστη του Κυρίου. Η επιστολή φανερώνει το χαρακτήρα του Πέτρου, τον αυτορμητισμό του. Δεν έχει βέβαια τα ύψη και τα βάθη του Παύλου, τους συλλογισμούς του Παύλου, για τον οποίο ο ίδιος ο Πέτρος λέει ότι πολλοί και παρεξηγούν τα λόγια του Παύλου, διότι δεν τα κατανοούν. Του εδόθη ειδική σοφία του Παύλου και τον επαινεί τον Παύλο για την σοφία που του εδόθη. Όμως είναι μια επιστολή γλαφυρότατη και θαυμάζει κανείς πως βγήκε από την πένα ενός αγραμμάτου ανθρώπου, ψαρά, ένα τέτοιο γραπτό του οποίου η ερμηνεία γεμίζει βιβλιοθήκες. Θεολόγοι τρανοί ασχολούνται με την επιστολή του Πέτρου, την αναλύουν και γεμίζουν, λέγω, βιβλιοθήκες με τα βιβλία τους, ενώ αυτός ο απλός άνθρωπος έγραψε δύο σελιδούλες, όλη η επιστολή του, δύο φύλλα, και είναι τόσο βαθιά σε νόημα και περιεχόμενο. Θα προχωρήσουμε λοιπόν στη μελέτη μας αυτής της επιστολής. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Ναι, όσον αφορά πότε γράφτηκε, ήταν αγρός του Παύλου, η πιστή της Μικράς Ασίας ήταν κυρίως εθνική. Λοιπόν, επίσης δεν είναι βέβαιο πότε πήγε στη Ρώμη ο Πέτρος, και φαίνεται πως η παραμονή του στη Ρώμη δεν ήταν μακρά, πολύ σύντομα συνελήφθη και θανατώθηκε. Η παράδοση λέει, αυτά τα οποία λένε οι καθολικοί, ότι ο Πέτρος ίδρυσε την εκκλησία στη Ρώμη κλπ, δεν είναι αληθή, διότι στην επιστολή προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος, όταν γράφει τους χαιρετισμούς σε πολλά άτομα πιστούς που ήσαν εκεί στη Ρώμη, δεν αναφέρει πουθενά τον Πέτρο. Και αν στα χρόνια της φυλακίσεως του Παύλου στη Ρώμη ήταν ο Πέτρος, πάλι θα αναφέρεται σε κάποια από τις καθολικές επιστολές, την Εφεσίους, την Φιλιππίσιους, Κολοσσαΐς, ότι θα σας σπάζεται και ο αδερφός Πέτρος που είναι εδώ, ή θα πήγαινε να επισκεφθεί τον Παύλο, πουθενά δεν αναφέρεται ο Πέτρος, που σημαίνει ότι ο Πέτρος επήγε μετά την θανάτωση του Παύλου στη Ρώμη, για λίγο χρόνο συνελήφθη και θανατώθη, και σήμερα φορά με την παράδοση πήγαν να τον σταυρώσουν και ζήτησε να σταυρωθεί ανάποδα, να μην σταυρωθεί όπως ο Κύριος του. Και η παράδοση το λέει ότι ανάποδα τον σταύρωσαν, το κεφάλι κάτω κλπ. Αυτά όμως τα λέει μόνο η παράδοση και δεν βγαίνουν από πουθενά. Πουθενά. Τώρα οι καθολικοί που λένε ότι ο Πέτρος ίδρυσε την εκκλησία της Ρώμης και τον θεωρούν ως την Πέτρα, είναι λάθος, διότι οι Ρωμαίοι, η εκκλησία της Ρώμης, δεν δημιουργήθηκε ούτε από τον Πέτρο ούτε από τον Παύλο, παρά από Εβραίους προφανώς που ακούσαν την ημέρα της Πεντηκοστής
και οι οποίοι πήγαν εκεί για τις δουλειές τους στη Ρώμη, μετέφεραν την Αγγελία της Πίστεως και ιδρύθηκε πραγματικά μια εκκλησία η οποία περιλάμβανε και εθνικούς στην Ρώμη. Ούτε ο Παύλος τους είχε επισκεφτεί, παρόλο ότι είχε επιθυμία μες στην καρδιά του, όπως λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή, αλλά εμποδίστηκα, λέει, μέχρι τώρα, τον είχε εμποδίσει ο Σατανάς και τους έλεγε: τώρα που θα τελειώσω την αποστολή μου, θα πάω στην Ιερουσαλήμ να δώσω την λογία των Αγίων της Μακεδονίας και Αχαΐας προς τους πιστούς των Ιερουσαλήμων, τους φτωχούς των Ιερουσαλήμων, από εκεί πλέον θα έλθω να σας επισκεφτώ και μέσω ημών θα επισκεφτώ και την Ισπανία. Αυτό το σχέδιό του, το οποίο ο Παύλος είχε κατά νου, δεν μπόρεσε να το εκτελέσει, διότι στην Ιερουσαλήμ συνελήφθη και πήγε μεν στη Ρώμη, αλλά πήγε δέσμιος και φυλακισμένος και φυλακίστηκε για καιρό. Έγραψε τις πρώτες επιστολές στην Εφεσίους, Κολοσσαΐς και Φιλιππισίους στην πρώτη φυλάκιση, αποφυλακίστηκε για λίγο, ξαναπιάστηκε, ξαναφυλακίστηκε, έγραψε την προς Τιμόθεον και την Β' κυρίως, και φαίνεται ότι σε αυτή τη δεύτερη φυλακισή του που απελογήθηκε στον Κέσσαρα εθανατώθηκε. Ο Πέτρος πήγε μετά τη θανάτωση του Παύλου στη Ρώμη. Οι Ρωμαίοι προϋπήρχαν στην εκκλησία εκεί. Διαβάζουμε λοιπόν και εξηγούμε από την επιστολή του Πέτρου. Πέτρος, Απόστολος Ιησού Χριστού προς τους παρεπιδήμους, τους διεσπαρμένους εις Πόντον, Γαλατία, Καπαδοκία, Ασία, Βιθινίαν, εκλεκτούς κατά πρόγνωσιν Θεού Πατρός, για το αγιασμού του Πνεύματος, εις υπακοήν και ραντισμόν του αίματος του Ιησού Χριστού. Πληθυνθεί χάρις και ειρήνη εις εσάς. Αρχίζει με το όνομά του, όπως συνήθιζαν να γράφουν, ο επιστολογράφος έγραφε το όνομά του, την ιδιότητά του, ποιος είναι και σε ποιους απευθύνεται. Έτσι άρχιζαν. Παύλος, Απόστολος Ιησού Χριστού, δούλος Θεού, ξέρω κλπ. Προς τους. Λοιπόν, Πέτρος, Απόστολος Ιησού Χριστού, ήτανε μεταξύ των 12 που είχαν εκλεγεί από τον Κύριο. Για να είναι κάποιος Απόστολος έπρεπε να έχει συναναστραφεί τον Ιησού Χριστόν, να έχει διδαχθεί απευθείας από τον Κύριο και αποσταλεί. Ο Παύλος, του οποίου η αποστολικότης αμφισβητιόταν από πολλούς και κυρίως Ιουδαίζοντες, επειδή ο Παύλος δεν ήταν εκ των μαθητών που ο Κύριος εκάδεσε, επικαλείται την αποστολικότητά του με τα λόγια «Ουχή τον Κύριον ημών εώρακα», δεν είδα τον Κύριό μας. Και ο ίδιος συναναστράφηκε τον Κύριον 3 χρόνια στην έρημο της Αραβίας μετά την επιστροφή του, εκεί όπου πήγε και ο Κύριος φαίνεται εμφανιζόταν σε αυτόν και του παρέδιδε τον δίδασκε. Του παρέδιδε, γι' αυτό και ο Παύλος κατόπιν μερικές αλήθειες του Ευαγγελίου λέει: ο Κύριος λέγει, ουχή εγώ, αλλά και εγώ σαν ηλεημένος σας λέω αυτό. Ή στο δείπνο του Κυρίου, εγώ παρέλαβον παρά του Κυρίου απευθείας αυτό το οποίο παρέδωκα σε εσάς. Υπήρχαν πολλά πράγματα τα οποία είχε διδαχθεί κατευθείαν απευθείας από τον Κύριο. Ο Πέτρος όμως είχε δείγματα της αποστολικότητας, διότι ήταν από τους πρώτους κληθέντας, πρωτόκλητος, ήταν από τους πρώτους αποστόλους που εκκλήθησαν και διδάχθη 3,5 χρόνια κοντά στον Κύριο. Αντίστοιχα και ο Παύλος 3 χρόνια στην έρημο της Αραβίας διδάχθηκε από τον Κύριο. Απόστολος Ιησού Χριστού, διότι υπήρχαν και Απόστολοι Εκκλησιών, άλλοι αυτοί. Δεν ήταν εκ των 12, δεν ήταν οι ειδικοί Απόστολοι του Κυρίου, αλλά απεσταλμένοι από τις Εκκλησίες, είναι Απόστολοι Εκκλησιών, όπως το λέει ο Παύλος σε κάποια επιστολή του. Υπήρχαν λοιπόν οι αποστελόμενοι από τις Εκκλησίες, αυτοί ήταν όμως διαφορετικοί από εκείνους τους οποίους είχε καλέσει ο Κύριος και των οποίων ο Λόγος θα ήταν εκείνος που θα οδηγούσε ψυχές στη σωτηρία. Ο Χριστός, ο Κύριος λέει στην προσευχή του, παρακαλώ όχι μόνο περί τούτων, αλλά και εκείνων οι οποίοι θα επιστρέψουν σε εκ του λόγου αυτών.
θα επιστρέψουν του λόγου αυτών. Λοιπόν, οι λόγοι των Αποστόλων είναι η Καινή Διαθήκη, την οποία έχουμε στα χέρια μας. Συνεπώς, αυτά είναι τα βιβλία τα θεόπνευστα, τα οποία ερμήνευσαν τα θεία γεγονότα, όπως είναι η γέννηση, η σταύρωση, η ανάσταση, η ανάληψη του Κυρίου, η έλευση του Πνεύματος. Αυτά τα γεγονότα, αν δεν υπήρχαν οι Απόστολοι να τα ερμηνεύσουν, ο καθένας θα έλεγε το δικό του παραμύθι και θα έγραψε τα δικά του. Ο Θεός για να αποκλείσει αυτό έδωσε στους Αποστόλους την έμπνευση και έγραψαν και ερμήνευσαν. Τώρα εμείς οι άλλοι που ερχόμεστε κατόπιν, το θέμα είναι πώς θα κατορθώσουμε να καταλάβουμε σωστά και να τοποθετηθούμε σωστά στα λόγια των Αποστόλων. Δεν μπορούμε να πούμε δικά μας. Γι' αυτό η παράδοση την οποία επικαλούνται το καταστημένο, το θρησκευτικό καταστημένο και η Καθολική Εκκλησία και η Ορθόδοξη, η παράδοση δεν έχει θέση. Διότι αν η παράδοση αντιφάσκει προς τις γραφές, ένα εκ των δύο είναι αληθές. Ή η παράδοση ή η γραφή. Δεν μπορεί να είναι δύο πράγματα αληθή και αντίθετα μεταξύ τους. Και ήσαν διασπαρμένοι. Βλέπετε, οι πιστοί είναι σαν το αλάτι που το σκορπάει κανείς απάνω σε ένα πράγμα για να το συγκρατήσει από τη σύψη κλπ. Κατά τον ίδιο τρόπο οι πιστοί είναι διασπαρμένοι. Στον Πόντο, στη Γαλατία, στην Καπαδοκία, στην Ασία, στην Βυθινία, εκλεκτούς κατά πρόγνωση Θεού Πατρός. Ήσαν εκλεκτοί, δηλαδή εκλεγμένοι από το Θεό. Κατά πρόγνωση Θεού Πατρός. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός από την αρχή σκέφτηκε ποιον συγκεκριμένα θα εκλέξει, οπότε καταλήγουμε στον απόλυτο προορισμό που είναι βασικά άδικος. Δεν είναι δυνατόν ο Θεός εκ των προτέρων. Πριν κάποιος γεννηθεί να έχει προορίσει κάποιον ότι θα πάει στον ουρανό και κάποιον άλλον στην κόλαση, όχι. Ο Θεός είναι Θεός αγάπης, ο Θεός θέλει όλους να τους σώσει και να τους φέρει σε επίγνωση της αληθείας. Τι σημαίνει το κατά πρόγνωση Θεού? Ο Θεός έβαλε μπροστά του το σχέδιο της Εκκλησίας και θέλησε να έχει τύπους ποικίλους. Το σχέδιο της Εκκλησίας το έθεσε μπροστά του πρόθεσης, προέθεσε, το προεγνώρισε, το μελέτησε δηλαδή και το προώρησε να γίνει. Και όταν έρχεται στην ιστορία καλεί και όποιος ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις που ο Θεός έχει βάλει της μετανοίας και πίστης στον Χριστό, αυτός δικαιώνεται και αυτοί που δικαιώνονται τους δοξάζει. Κατά συνέπεια μπορεί να πει κανείς ότι όλοι εμείς είμαστε προεγνωσμένοι στο γενικό σχέδιο του Θεού για την Εκκλησία. Τώρα αν θα δεχόμεθα ή δεν θα δεχόμεθα, αυτό είναι θέμα ατομικό. Ο Κύριος, ο Θεός λέει πάντα θέλει σωθήνε, πάντα. Και εις επίγνωση της αληθείας ελθύνει. Αν δεν θέλει, εσύ αποκλείς τον εαυτό σου από τη σωτηρία και από την αιωνιότητα. Ο Κύριος στα κηρύγματά του έλεγε, εάν της διψά, οποιοςδήποτε, ας έλθει προς εμέ και ας πίνει, και αν της, ως της θέλει ο πίσω μου ελθεί, ως της θέλει, οποιοςδήποτε. Συνεπώς, θέλω να πω ότι δεν υπάρχει προορισμός απόλυτος προσώπου. Διότι ο Θεός θέλει πάντα. Συ μπαίνεις και εσύ αποκλείς τον εαυτό σου. Ο Θεός έχει θέση και για σένα. Ο οποιοσδήποτε καλείται εις την σωτηρία του Χριστού. Φτάνει να θέλει. Αλλά το σχέδιο το γενικό της Εκκλησίας, ότι ο Θεός ήθελε να φέρει ένα σώμα που θα λεγόταν Εκκλησία και θα αποτελείται από διαφόρους τύπους και αυτοί οι τύποι θα εδοξάζουν εις τον Χριστό και η Εκκλησία στο σύνολό της θα έμπαινε στη δόξα, αυτό αναμφισβήτητα ήταν σχέδιο Θεού. Όπως και για τον Ισραήλ, είχε σχέδιο γενικό για τον Ισραήλ, αλλά ο Απόστολος Παύλος λέει δεν είναι Ισραηλίτης πας όστης, λέγεται Ισραηλίτης, και πας όστης έχει γεννηθεί από τον Αβραάμ, δεν είναι Ισραηλίτης. Ισραηλίτης είναι εκείνος ο οποίος πραγματικά ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Θεού. Συνεπώς, εκλεκτή από το Θεό. Ο Θεός από αρχής είχε το σχέδιό του και ήθελε να εκλέξει λαόν. Έβαλε το σχέδιο μπροστά του, τους εκάλεσε. Και αυτοί αφού ανταποκρίθηκαν, το πνεύμα τους αγιάζει. Πραγματοποιείται το σχέδιο αυτό του Θεού,
να είναι αυτή εκλεκτή και τα πρόγνωση του Θεοπατρός δια του αγιασμού του Πνεύματος. Το δια του αγιασμού σημαίνει το μέσο με το οποίο αυτοί γίνονται παιδιά, άνθρωποι του Θεού εκλεκτοί. Είναι το Πνεύμα που κάνει, πραγματοποιεί τον αγιασμό, τον εσωτερικό της ψυχής. Τώρα η λέξη αγιασμός τι θα πει? Δεν θα πει ράντισμα με το νερό που αγιάζουν οι ιερείς, που πάνε και αγιάζουν τα κτίρια. Αγιασμός, αγιάζω, θα πει, και χωρίς τον αγιασμό κανείς δεν θα δει τον Κύριον, θα πει, είναι διπλός ο αγιασμός, θετικός και αρνητικός. Ο αρνητικός είναι να μισείς ότι μισεί ο Θεός. Ο Θεός μισεί την αμαρτία, να μισείς και εσύ την αμαρτία. Μισεί το πνεύμα του κόσμου, θα μισείς και εσύ το πνεύμα του κόσμου. Θετικός αγιασμός είναι να πάρεις και να δεχτείς όλες τις ιδιότητες του Θεού. Ο Θεός είναι αγάπη, δικαιοσύνη, ευσπλαχνία, μακροθυμία, έλεος κλπ. Πάρε τις ιδιότητες αυτές να τις δυθείς. Ο Θεός λέει εγώ είμαι Άγιος, δηλαδή αγαπάω αυτή τη φύση, τις ιδιότητες που έχω, είναι αιωνίως εκλεγμένες, αιωνίως ηθελημένες από το Θεό ιδιότητες. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεις το Θεό χωρίς αγάπη, να δεις το Θεό χωρίς δικαιοσύνη, να δεις το Θεό χωρίς έλεος και ευσπλαχνία και λοιπά και μακροθυμία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ανέκαθεν ο Θεός είχε αυτό το παρουσιαστικό και εμφανιζόταν στα όντα τα επάνω και τα κάτω σε όλη τη δημιουργία με αυτές τις ιδιότητες. Είναι αιωνίως ηθελημένες από το Θεό και εκλεγμένες από το Θεό. Ο Θεός έχει το εγώ του και περιβάλλεται, περιενδύεται κάποιες ιδιότητες. Είναι αγάπη, αγιώτης, δικαιοσύνη, ακροθυμία κλπ. Έλεος κλπ. Σοφία. Αυτές τις ιδιότητες το πλάσμα πρέπει να τις πάρει μέσα του. Είμαι Άγιος, δηλαδή αγαπάω αυτές τις ιδιότητες που έχω και τις κρατώ και τις θέλω και φανερώνομαι σε εσάς με αυτές τις ιδιότητες και σας καλώ και εσάς να γίνετε κι εσείς Άγιοι, διότι εγώ είμαι Άγιος. Πάρτε τις ιδιότητες αυτές, να τις επιθυμήσεις μέσα σου και να τις ζητήσεις. Λοιπόν, όπως ο Θεός μισεί την αμαρτία και είναι, έχει αυτές τις θετικές ιδιότητες και εμείς καλούμεθα να μισήσουμε την αμαρτία και να ενδυθούμε τις ιδιότητες του Θεού. Στο Θεό υπάρχουν δύο κινήσεις, λέει κάποιος. Μία φυγόκεντρος προς τα έξω και μία κεντρομόλος προς τα μέσα. Η φυγόκεντρος κίνησης είναι το να θέλει να υπάρχουν όντα. Η αγάπη του έφτιαξε κόσμος, όντα. Η κεντρομόλος κίνησης είναι αυτά τα όντα που έφτιαξε, η φυγόκεντρος κίνησης που είναι η αγάπη, φεύγει από το κέντρο και δημιουργεί όντα. Η κεντρομόλος κίνησης είναι η αγιώτης, ελκύει τα όντα προς το Θεό. Γιατί μας ελκύει προς το Θεό? Διότι να ενδυθούμε τις ιδιότητες του Θεού και τη φύση του Θεού, αυτή είναι η ευτυχία του πλάσματος. Εάν υπήρχαμε δημιουργημένοι από το Θεό, από την αγάπη του Θεού, και μας άφηνε ο Θεός απλώς δημιουργήματα, χωρίς να μας ελκύσει στον εαυτό του, να ντυθούμε τις δικές του ιδιότητες, θα είμαστε δυστυχισμένα όντα για όλη την αιωνιότητα. Δεν θα έχεις τις ιδιότητες του Θεού, την αγάπη, την δικαιοσύνη, την αιωνιότητα, την ευσπλαχνία, την σοφία. Λοιπόν, ο Θεός σε δημιουργεί και σε ελκύει στον εαυτό του. Θέλει να υπάρχει, αλλά να υπάρχει εν Χριστώ, εν το Θεό. Πλημμυρισμένος με το πλήρωμα του Χριστού. Λοιπόν, για το Πνεύμα του Άγιον πραγματοποιεί τον αγιασμό αυτόν. Βάνει μέσα μας τις ιδιότητες του Θεού. Βάνει πάθος Άγιο μέσα μας να θέλουμε να ενδυθούμε και να πάρουμε τις ιδιότητες του Θεού. Ο αγιασμός λοιπόν του Πνεύματος εις υπακοήν και ραντισμόν του αίματος του Χριστού μας καλεί στην υπακοή του Χριστού και μας ραντίζει με το αίμα του Ιησού Χριστού, μέσα του οποίου γίνεται ο καθαρισμός της καρδιάς και η λύτρωση. Χάρη ας πληθυνθεί σε εσάς και ειρήνη από Θεού. Η χάρη και η ειρήνη. Συνήθως
Αυτά είναι που οι Απόστολοι επικαλούνται για την Εκκλησία. Χάρις θα πει μετάδοση ζωής, ειρήνη θα πει κατάσταση εκείνη της τέλειας εσωτερικής αρμονίας και γαλήνης, επειδή κατοικεί ο Θεός μέσα μας. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστες κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννησε ημάς, εις ελπίδα ζώσαν για της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών. Νιώθει την ανάγκη να υψώσει πρώτα απ' όλα ευλογίαν, ευχαριστίαν, δοξολογίαν προς τον Θεό. Από το Θεό τον Πατέρα, από όπου ξεκινάνε όλα, είναι η πηγή παντός αγαθού. Ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος κατά το πολύ αυτού έλεος αναγέννησε ημάς, εις ελπίδα ζώσαν. Η αναγέννησή μας είναι έργον του Θεού πρώτα απ' όλα, του Πατέρα. Ο Πατήρ συνέλαβε το σχέδιο και έστειλε τον Υιό και πραγματοποίησε τη σωτηρία. Και η αναγέννησή μας είναι διότι ο Πατήρ έστειλε το Πνεύμα το Άγιον και ο Κύριος βέβαια έστειλε το Πνεύμα, αλλά ο Πατήρ είναι η πηγή από την οποία προέρχεται κάθε αγαθό. Αυτός λοιπόν κατά το πολύ του έλεος αναγέννησε ημάς σε μια ζωντανή ελπίδα. Γιατί τη λέει ζωντανή? Υπάρχουν και νεκρές ελπίδες στον κόσμο. Οι νεκρές ελπίδες είναι οι ελπίδες που στηρίζονται σε εφήμερα πράγματα. Να ελπίζεις τα χρήματα, να ελπίζεις την υγεία σου, να ελπίζεις τη δύναμή σου, στην εξυπνάδα σου, στα νιάτα σου, στην ομορφιά σου κλπ. Αυτά είναι εφήμερα. Και συνεπώς η ελπίδα πεθαίνει μαζί με αυτά. Και μαραίνεται, καθώς μαραίνονται αυτά και πεθαίνουν αυτά. Η ζωντανή ελπίδα στηρίζεται στο γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο οποίος Χριστός αναστημένος αναστήθηκε σε καινούρια ζωή για να μην υποστρέψει εις διαφθορά. Υπήρχαν αναστάσεις πρώτου Χριστού, το παιδί της Χήρας, τα χρόνια του Ελισέ, του Ηλία, ο Λάζαρος που αναστήθηκε από τον Κύριο. Αλλά αυτές δεν ήσαν πραγματικές αναστάσεις. Αυτές ήσαν επαναφορά σε αυτή τη ζωή για να πεθάνουν πάλι. Και πέθαναν. Αυτοί επανήλθαν και πέθαναν. Ο Κύριος αναστήθηκε πραγματικά εις νέαν ζωή. Και δεν μένει να υποστρέψει εις διαφθοράν πάλι. Πάει. Ξεπέρασε την φθορά. Είναι άφθαρτος. Και αυτή είναι η πραγματική ανάσταση. Ζει συνεπώς για πάντα. Και η ελπίδα μας που στηρίζεται στον αναστημένο Χριστό, που αναστήθηκε εκ των νεκρών και ζει, είναι μια ζωντανή ελπίδα. Δεν πεθαίνει. Επειδή ο Χριστός, το αντικείμενο της ελπίδας μας, δεν πεθαίνει ποτέ. Έτσι έχουμε ζωντανή ελπίδα μέσα μας και η ελπίδα μας αυτή γιατί είναι για μια κληρονομιά την οποία περιμένουμε. Για φανταστείτε ότι είμαστε όλοι εμείς κληρονόμοι. Τι? Τίνος? Ανθρώπου? Πλουσίου? Τον Άση? Του Θεού κληρονόμοι. Και φανταστείτε τι έχει ο Θεός τα οποία θα κληρονομήσουμε. Όλοι μας. Μας ανέστησε λοιπόν σε ελπίδα ζώσα για τις Αναστάσεις του Ιησού Χριστού εις κληρονομίαν. Αυτός είναι ο σκοπός. Εις κληρονομίαν. Άφθαρτον, αμίαντον, αμάραντον, φυλαγμένη που έχει φυλαχθεί στους ουρανούς βήμα. Ήκηνες με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα δια της πίστεως, η σωτηρία ανετοίμη να αποκαλυφθεί εν το σχάτο καιρό. Για κοιτάξτε τι κληρονομιά έχουμε μπροστά μας, την οποία θα απολαύσουμε. Κληρονομιά άφθαρτη που δεν φτύρεται, όλες οι άλλες φτύρονται εδώ κάτω, αμίαντη δεν μιένεται, ενώ όλες οι άλλες μιένονται, αμάραντον δεν μαραίνεται, ενώ όλες οι άλλες κληρονομιές εδώ κάτω μαραίνονται. Συνεπώς, αδελφοί, είμαστε οι πλουσιότεροι των ανθρώπων. Οι πλέον ευτυχείς. Έχουμε κληρονομήσει, είναι ήδη η κληρονομιά μας, διότι μας λέει εδώ πέρα, είναι φυλαγμένοι στους ουρανούς για μας. Τη φυλάει ο Θεός. Δεν πρόκειται να την κλέψει κανείς, δεν πρόκειται να την πάρει κανείς, να την σφετεριστεί κανείς,
η κληρονομιά σου μένει και σε περιμένει. Στους ουρανούς. Εδώ είναι τα πτωχή. Πότε θα πας στον πλούτο σου, πότε θα πας στα ειδικά σου. Ο Κύριος λέει το ξένον, εάν στο ξένο δεν θα νίκετε πιστή, στο ειδικό σας, ποιος θα σας εμπιστευτεί. Τα ειδικά μας είναι πάνω. Είναι η κληρονομιά μας, η οποία μας περιμένει και πρέπει να το χωνέψουμε μέσα μας για να περπατάς στον δρόμο και να λες με το ένα πόδι δόξα και με το άλλο πόδι να λες αλληλούια ενώ περπατάς. Διότι εγίνηκες ξαφνικά με τη μετάνοια και πίστη πλούσιος, τόσο πλούσιος. Είναι λοιπόν φυλαγμένοι στους ουρανούς για μας, οι οποίοι εμείς φυλατώμεθα δια της πίστεως με την δύναμη του Θεού. Αν μένει στην πίστη, μια δύναμη Θεού σε τριγυρίζει και σε φυλάτει από τον κόσμο, από τον διάβολο, από τον εχθρό, από την αμαρτία. Δύναμη Θεού, αλλά δια της πίστεως. Το δικό μας, η δική μας, θα λέγαμε, συμβολή είναι η πίστη. Ο Θεός σου ζητάει την πίστη. Εάν δεν πιστεύεις, δεν μπορεί η δύναμη του Θεού να ενεργήσει. Ανταποκρίνεται στη δική σου την πίστη. Αν λοιπόν εσύ πιστεύεις, δύναμη Θεού σε περιβάλλει και σε φυλάτει έως την ημέρα την εσχάτη, τον έσχατο καιρό, που μία σωτηρία είναι έτοιμη να αποκαλυφθεί τότε. Ποια σωτηρία, που την πήραμε τη σωτηρία. Αυτό που πήραμε εδώ τώρα είναι η πρόγευση της σωτηρίας. Αυτό που θα γίνει στον έσχατο καιρό είναι η ολοκλήρωση της σωτηρίας όταν και το σώμα μας θα μπει στη δόξα. Τώρα έχουμε την πρόγευση. Το Πνεύμα του Θεού το Άγιο κατοικεί μέσα μας, μας αναγέννησε, μας φυλάτει για τις πίστεως φρουρούμεθα για μία σωτηρία. Τότε δηλαδή που θα έρθει ο Χριστός να πάρει τους δικούς του και τότε όλοι θα μπούμε στη δόξα. Και τότε θα ολοκληρωθεί η σωτηρία την οποία πήρε τώρα για τις πίστεως. Για τις ελπίδες εσώθης. Τώρα ζεις με την ελπίδα. Η ολοκλήρωση της σωτηρίας είναι στον έσχατο καιρό. Για το οποίο γεγονός αγαλιάστε, τόνιωσε ο Πέτρος ότι αυτοί έχεραν στην προσδοκία αυτού του μεγάλου γεγονότος. Ότι ο Χριστός θα έρθει και θα τους πάρει για να είναι στην κληρονομιά τους, η οποία είναι φυλαγμένη στους ουρανούς. Λοιπόν, δια το οποίον γεγονός αγαλιάστε, δηλαδή χαίρεστε με μεγάλη χαρά, αν και τώρα, ο λίγον, αν χρειαστεί, όχι πάντα, είναι δυνατόν ο Θεός να το επιτρέψει, λυπηθείτε μέσα σε διαφόρους πειρασμούς. Τούτη ζωή έχει δοκιμασίες. Η δοκιμασία είναι η φωτιά που κάνει την πίστη να λάμψει, όπως το χρυσάφι λάμπει. Και αν η φωτιά, η υλική, δοκιμάζει το χρυσάφι, τη γνησιότητα του χρυσαφιού, η δοκιμασία αυτή, το πυρ της δοκιμασίας των διαφόρων δοκιμασιών, δοκιμάζει και αποδεικνύει τη γνησιότητα του πιστού. Ο πιστός που είναι γνήσιος, περνώντας από τη δοκιμασία, γίνεται πιο γνήσιος, πιο πιστός. Η φωτιά της δοκιμασίας τον κάνει να λάμπει ακόμα περισσότερο. Φεύγουν σκουριές από πάνω του, όπως στο χρυσάφι που περνάει από τη φωτιά και λάμπει έτσι μάλλον και μάλλον. Οι δοκιμασίες λοιπόν μες στη ζωή δεν πρέπει να μας απογοητεύουν, ούτε να μας κάνουν πίσω. Άμα τις επιτρέπει ο Θεός, σημαίνει ότι μας χρειάζονται. Ο Θεός το βλέπει από πάνω, ότι έχουμε ανάγκη να περάσουμε από κάποιες δοκιμασίες για να λάμψουμε περισσότερο και περισσότερο. Δοκιμασίες. Ο Κύριος είπε «Πάστης, πυρί αληστήσετε». Ο κάθε ένας από τους πιστούς με φωτιά θα αλατιστεί. Πυρί αληστήσετε. Το αληστήσετε είναι το ρήμα «αλίζω», που θα πει «αλατίζω». Αλίζω, πυρί αληστήσετε, θα αλατιστεί με πυρ ο καθένας. Δηλαδή θα περάσει μέσα από δοκιμασία. Και αφού ο Κύριος της δόξης πέρασε από δοκιμασία,
ο αναμάρτητος, ο δίκαιος, ο μόνος δίκαιος, πέρασε μέσα από δοκιμασία και έμαθε από τον έπαθε την υπακοή κλπ. Κλπ. Πολλό μάλλον εμείς περνάμε μέσα από δοκιμασία. Είναι η δοκιμή της πιστός σας, πολύ τιμιωτέρα ούσα παρά το χρυσίο το φτυρόμενον, διαπυρός δε δοκιμαζόμενον, έβρεθη στέπαινον και τιμήν και δόξαν όταν θα νερωθεί ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό γίνεται όλη η δοκιμασία και όλη η διαδικασία αυτή της δοκιμασίας, η πίστη μας να λάμψει σαν το χρυσάφι που είναι τιμιωτέρα του χρυσίου και να βρεθεί την ημέρα εκείνη εισέπαινον, εισέπαινον τιμήν και δόξαν έπαινον τίνους δικού μας και τιμήν και δόξαν. Παρισδόξα την ενέργεια όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός. Θα παρισέπαινον και θα τιμηθείς και θα δόξαστείς όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός. Τον οποίον Χριστό, να το πάμε στην τελεία, αν και δεν τον είδατε τον αγαπάτε, εις τον οποίον αν και τώρα δεν βλέπετε αυτόν, πιστεύοντας όμως, χαίρεστε με χαράν ανεκλάδητον, αγαλιάστε με χαράν ανεκλάδητον και ένδοξον, απολαμβάνοντες το τέλος της πιστεώς σας, την σωτηρία των ψυχών. Τον Χριστόν πραγματικά δεν τον είδαμε, όμως τον αγαπάμε και πιστεύουμε σε αυτόν, αν και δεν τον βλέπουμε. Και αυτή μας η πίστη μας δίνει χαρά, ανεκλάδητη και ένδοξα, και το τέλος, τελικά δηλαδή, τι απολαμβάνουμε. Απολαμβάνουμε το τέλος της πιστεώς μας. Ο σκοπός της πίστεως είναι η σωτηρία των ψυχών μας. Αυτό θα απολαύσουμε στο τέλος. Αυτή η ωραία επιστολή λοιπόν του Πέτρου, σαν με την εισήγηση και διαβάσαμε ένα κομμάτι, το υπόλοιπο θα συνεχίσουμε στο προσεχές μάθημα, να το ολοκληρώσουμε. Βλέπετε τι νοήματα βγαίνουν από μέσα από το Λόγο του Θεού, τι βάθος τούτος ο ψαράς της Γαλιλαίας, που επιστήμονες, φιλόσοφοι, ακαδημαϊκοί δεν μπορούν να γράψουν μια επιστολή με τέτοιο βάθος. Αυτοί ασχολούνται να την ερμηνεύσουν και γεμίζουν βιβλιοθήκες με την ερμηνεία του Πέτρου. Τούτος ο απλός άνθρωπος, αλλά αυτά που έγραψε τα έγραψε δια Πνεύματος Αγίου και δι' αυτό είναι τόσο βαθιά και όσο τα διαβάζεις πάντα παίρνεις και πάντα απολαμβάνεις.